Ελληνίδες, Έλληνες, η σημερινή μέρα είναι σημαντική και ελπιδοφόρα για την πατρίδα μας. Σήμερα κάνουμε πράξη το εθνικά επιβεβλημένο, θα έλεγα και αυτονόητο. Οι βασικές πολιτικές δυνάμεις του τόπου βάζουν μαζί πλάτη μέσα από μια κυβέρνηση ευρύτερης στήριξης για να κάνει η χώρα τα απαραίτητα βήματα, εθνικά βήματα. Όχι μόνο για την παραμονή μας στο ευρώ, αλλά για όλα αυτά που είναι αναγκαία για να βγει η χώρα από μια κρίση στην οποία μπήκε εξαιτίας σφαλμάτων του παρελθόντος, αλλά βεβαίως και μιας δεινής και δύσκολης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Από την πρώτη στιγμή που φάνηκε το πρωτοφανές μέγεθος της κρίσης, ήταν σαφές πως αυτό έπρεπε να κάνουμε, να συνεργαστούμε, όπως κάνουν οι πολιτικές δυνάμεις σε τόσες χώρες ανά τον κόσμο, πόσο μάλλον στην Ευρώπη, μάλιστα όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη κρίση. Αν τώρα δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία μεταξύ μας, τώρα στη μεγάλη κρίση, πότε θα είχαμε τη συνεργασία αυτή, την εθνική? Απ' την αρχή, εγώ επεδίωξα σταθερά την συμπόρευση, τη συστράτευση, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Αυτό πιστεύω επιθυμούσαν σταθερά και οι πολίτες της χώρας, όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό το πνεύμα της συνεννόησης μεταξύ μας προσπάθησα από την πρώτη στιγμή. Η πολιτική συνένεση στο αυτονόητο, τους βασικούς εθνικούς στόχους, ήταν το ζητούμενο. Δεν την είχαμε, τώρα την έχουμε. Σήμερα, παρά τις διαφορές μας, και είναι υπαρκτές οι πολιτικές και ιδεολογικές μας διαφορές, αφήνουμε στην άκρη τις άγονες, συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Αναλαμβάνει μία κυβέρνηση πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας, η οποία υπερβαίνει κόμματα και προσωπικές προκαταλήψεις. Έτσι θα κάνουμε μαζί και με εθνική ενότητα τα αναγκαία βήματα. Να κατοχυρώσουμε την εφαρμογή των αποφάσεων της 26ης και 7ης Οκτωβρίου, και αυτή παρέχει στη χώρα μας ασφάλεια σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή. Παράλληλα, ελπίζω και αγωνίζομαι και για κάτι ακόμα. Με αυτή την προσπάθεια να ανοίξει μια νέα εποχή στη χώρα μας. Αυτή της ειλικρινούς συνεργασίας και της συμπόρευσης σε όσα μας ενώνουν. Έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ να πιστέψουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας, στις δυνατότητές μας, στη χώρα μας, αλλά και να σηματοδοτήσουμε παντού ότι εδώ, στην πατρίδα μας, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν είμαστε μεταξύ μας εχθροί. Μπορούμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον, χωρίς μίσος, χωρίς πόλωση, με αλληλεγγύη προς τον διπλανό μας, με αγάπη προς την πατρίδα, να ξαναβρεθούμε στις γειτονιές, στις πλατείες, έτσι απλά να κουβεντιάσουμε. Απ' την αρχή ήταν προφανές ότι για να πετύχουμε αυτή την ιστορική συμφωνία θα έπρεπε να συμφωνήσουμε σε ένα πρόσωπο που θα μας ένωνε και θα είχε την στήριξη όλων μας. Και πιστεύω η επιλογή είναι ιδιαίτερα θεσμική και ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Για μένα προσωπικά, το αξίωμά μου ποτέ δεν θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο σε μια επιβεβλημένη εθνική συνεργασία. Πήρα την απόφαση αυτή με μόνο γνώμονα το μέλλον του τόπου, το μέλλον της Ελλάδας. Πήρα αυτή την απόφαση με στόχο να συμβάλλω και σε μια νέα πολιτική νοοτροπία, σε ένα νέο πολιτικό πολιτισμό. Αυτό που βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι Έλληνες μαζί, παλεύοντας στο πλευρό ο ένας τον άλλον, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα, να χτίσουμε μια Ελλάδα πολύ διαφορετική, αυτή που θέλουμε. Αυτή και μόνο η αξία μου επιτρέπει να προχωρήσω σε αυτόν τον δρόμο με αποφασιστικότητα και με σιγουριά. Σήμερα οι βασικές πολιτικές δυνάμεις ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να εγγυηθούμε στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ότι τους επόμενους μήνες θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, όχι μόνο για να μείνει η χώρα μας ασφαλής στο ευρώ, αλλά και να εφαρμόσουμε την συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου που εξασφαλίζουμε και αξιοποιούμε τα μεγάλα ωφέλη της. Είναι μια συμφωνία που δικαιώνει τις προσπάθειες και τις θυσίες του ελληνικού λαού, δύσκολες θυσίες του τελευταίου
των τελευταίων 2 ετών. Είναι απόλυτη εθνική προτεραιότητα να την προστατέψουμε αυτή την συμφωνία ως κόρη οφθαλμού, λαμβάνοντας υπόψη και την ραγδαία επιδείνωση, όπως βλέπουμε γύρω μας, της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή. Η νέα κυβέρνηση θα πορευτεί με έναν προσδιορισμένο οδικό χάρτη όλους τους επόμενους μήνες, με τη στήριξη όλων μας. Πρώτον, για να διασφαλίσει άμεσα την καταβολή της έκτης δόσης. Δεύτερον, για να θέσει άμεσα σε εφαρμογή τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει να ξεκινήσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας για το νέο πρόγραμμα στήριξης που θα φτάσει μέχρι το 2014 και που μας εξασφαλίζει 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ξεκινήσουν επίσης άμεσα οι διαπραγματεύσεις για να πετύχουμε την μείωση του χρέους έως και 100 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στους επόμενους μήνες. Και αυτή βέβαια η σημαντική μείωση του χρέους θα σημάνει και πολύ σημαντική μείωση των τόκων που πληρώνουμε κάθε χρόνο και άρα και ελάφρυνση πάρα πολύ ουσιαστική απέναντι στον ελληνικό λαό. Παράλληλα, η νέα κυβέρνηση καλείται να συνεχίσει στον δρόμο όλων των μικρών αλλά και μεγάλων αλλαγών. Αυτών που ξεκινήσαμε, χτυπώντας τα βαθύτερα αίτια του οικονομικού προβλήματος, διότι το οικονομικό πρόβλημα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Βαθύτερα είναι τα αίτια ενός πελατειακού συστήματος, η έλλειψη διαφάνειας, η αντίληψη της ιδιοτέλειας και ιδιοποίησης του πλούτου της χώρας, η φοροδιαφυγή ως μέσο πλουτισμού, η εξαγωγή των χρημάτων στην Ελβετία και σε άλλες χώρες. Είναι όλα αυτά τα οποία εμείς σήμερα χτυπάμε και πρέπει να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση και πιστεύω με τις πλάτες περισσότερων κομμάτων μπορούμε πιο αποτελεσματικά να φτιάξουμε, να βάλουμε τάξη στη χώρα και να εγγυηθούμε την κοινωνική δικαιοσύνη, το αίσθημα δικαίου που ζητά τόσο πολύ και δίκαια ζητά ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν σήμερα να στείλω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας, σιγουριά σε όλους τους Έλληνες. Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου, τα προβλήματα βεβαίως δεν τελειώνουν με τη μία. Άλλη η διαδρομή μας θα γίνει πιο σίγουρη, πιο εύκολη, πιο ελπιδοφόρα. Η χώρα μας θα είναι πιο ασφαλής, πιο δυνατή. Θα στηριχθούμε στις δικές μας πια και όχι δάνειες δυνάμεις. Με λιγότερο χρέος, με απαραίτητους πόρους, για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και σιγουριά. Με λιγότερους στόχους θα υπάρχει έμφαση στην ανάπτυξη και λιγότερο στη λιτότητα. Με το σχηματισμό αυτής της κυβέρνησης στέλνουμε και ένα ισχυρό μήνυμα προς τους εταίρους μας και την διεθνή κοινότητα. Ότι εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Ανασκουμπωνόμαστε και ενωνόμαστε στα δύσκολα. Τώρα όλοι υπερβαίνουμε αυτούς. Τα τελευταία 2 χρόνια βρεθήκαμε όλοι μαζί αντιμέτωποι με την μεγαλύτερη δοκιμασία των τελευταίων δεκαετιών. Είμαι περήφανος που παρά τις δραματικές αντιξοότητες καταφέραμε όλοι μαζί να κρατήσουμε τη χώρα μας όρθια. Ακόμα και με αστοχίες που ήταν αναπόφευκτες, αποφύγαμε την βέβαιη χρεοκοπία. Με συνεχείς μάχες, σκληρές διαπραγματεύσεις, ιστορικές επιτυχίες. Από τη δημιουργία του μηχανισμού διάσωσης που δεν υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι τον Μάιο, την βελτίωση των όρων αρχικής μας συμφωνίας τον Μάρτιο, την ιστορική απόφαση του Ιουλίου και μετά την ακόμα καλύτερη απόφαση της 26ης Οκτωβρίου για τα συμφέροντα τα ελληνικά. Αλλά και παράλληλα, παρά την κρίση, καταφέραμε να βάλουμε μπρος μεγάλες και μικρές αλλαγές σε κάθε τομέα της κυβερνητικής πολιτικής, σε κάθε τομέα του δημόσιου βίου της χώρας. Πρωτόγνωρες αλλαγές για το μέγεθος, την ταχύτητα και το βάθος, αν συγκρίνουμε το τι έγινε στη χώρα μας μόλις τα 2 τελευταία χρόνια με τις δεκαετίες τις προηγούμενες. Αλλαγές που θα φέρουν αποτελέσματα και στο άμεσο μέλλον αλλά και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, δημιουργώντας μια καλύτερη Ελλάδα για όλους. Θα αποτελούν μια σταθερή βάση για όλους μας και βεβαίως για τις νέες γενιές. Και αυτή η βάση είναι βάση για τη νέα κυβέρνηση που αναλαμβάνει. Όπως έχω πει, για το εθνικό συμφέρον δεν λογαριάζω ούτε λογάριασα ποτέ μου τίποτα. Κανένα αξίωμα, καμία καρέκλα, κανένα πολιτικό ή προσωπικό κόστος. Γιατί για μένα η Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα. Σε κάθε μου ταξίδι,
Τη σημαία της χώρας την κουβαλώ στην καρδιά μου. Και πάντα θα κουβαλώ τη σημαία της ελληνικής περηφάνειας και της ελληνικής αξιοπρέπειας. Για έναν πολύ λόγο. Η Ελλάδα δεν είναι μοίρα. Η Ελλάδα και το να είσαι Έλληνας είναι επιλογή. Και για μένα η Ελλάδα ήταν και είναι επιλογή. Πόσο μάλλον ως παιδί της Διασποράς. Για μένα η Ελλάδα ήταν και επιλογή και πηξίδα και όραμα. Και στόχος μου πάντα να μεταφέρω την Ελλάδα των μεγάλων δυνατοτήτων που ξέρουμε ότι έχουμε. Το ξέρουμε ότι έχουμε. Των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαπιστώνω καθημερινά ότι έχει η χώρα μας. Από την ομορφιά της φύσης, αλλά την δημιουργικότητα των ανθρώπων. Τον πλούτο του πολιτισμού μας σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Από το χωριό στο βουνό, το νησί στη γειτονιά. Όλα αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε, ο πολιτισμός μας, στα παιδιά μας, στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους δούλεψαν για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Τους στενούς μου συνεργάτες, αλλά βεβαίως και ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό πάνω απ' όλα θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω εσάς, όχι μόνο για την εμπιστοσύνη, αλλά για την αντοχή και επιμονή σε δύσκολες καταστάσεις. Να ευχαριστήσω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Χάρη σε εσάς η Ελλάδα κέρδισε τον χρόνο που χρειαζόταν και να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους μας και να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα της εποχής. Όπως παραδείγματος χάρη την ανάγκη να βάλουμε επιτέλους την δημοκρατία πάνω από τις αγορές. Τον άνθρωπο πάνω από τις αγορές. Τον πολίτη ως επίκεντρο πάνω από τις αγορές. Κάτι που ζητά η ανθρωπότητα, η Ευρώπη, κάτι που ζητά και η Ελλάδα. Και η δημοκρατία για μας είναι δικιά μας παράδοση, τιμή και περηφάνεια που κουβαλούμε αυτή την αξία. Χάρη λοιπόν σε εσάς, χάρη στις δικές σας προσπάθειες, η Ελλάδα σήμερα εξακολουθεί να ελπίζει και να αγωνίζεται. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στον νέο Πρωθυπουργό και στην νέα κυβέρνηση βεβαίως. Θα είμαι δίπλα τους, θα στηρίξω με κάθε μου δύναμη αυτή την προσπάθεια και εντός και εκτός Ελλάδας την εθνική μας προσπάθεια. Σας ευχαριστώ.